Με φόντο την ερχόμενη Κυριακή και τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη η περίοδος των ενδιάμεσων εκπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Ο Εμπορικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι και φέτος, παρά τις αντίθετες φωνές από μερίδα ιδιοκτητών καταστημάτων, οι εκπτώσεις διεξάγονται από την 1η ως και τις 15 Μαρτίου. Νομίζω ότι θα εξυπηρετούσε να έχουμε εκπτώσεις όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σαφώς όποτε γίνονται εκπτώσεις εξυπηρετούν το καταναλωτικό κοινό. Ο περισσότερος κόσμος, μην ξεχνάτε, ότι έρχεται από μία ήδη περίοδο εκπτώσεων 2 μηνών, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Καταναλωτές δηλώνουν έτοιμοι να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία ώστε να κάνουν αγορές χρήσιμες για την επερχόμενη περίοδο του Πάσχα. Όμως στην αγορά ουσιαστικά δεν θα έχουν κυκλοφορήσει τα εποχικά είδη. Προγραμματίζουμε τα έξοδά μας, μπορούμε και φοράμε τα ρούχα που αγοράζουμε όλο το διάστημα μέχρι το Πάσχα, οπότε γιατί όχι. Οι τιμές δεν είναι όπως οι αναμενόμενες, αλλά θεωρώ ότι πουλάνε τα παλιά εμπορεύματα, δεν βάζουν τα καινούρια να τα προωθήσουν στην αγορά. Δώρον άδωρον χαρακτηρίζει μερίδα καταστηματαρχών την περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων στο Ηράκλειο, καθώς στην αγορά υπάρχει δεδομένη κάμψη. Οι χειμερινές εκπτώσεις έχουν μόλις ολοκληρωθεί και μάλιστα χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στο τζίρο των περισσότερων επιχειρήσεων. Μετά που μπαίνουν τα καινούργια είδη, στη μέση της σεζόν, το δεκαήμερο εξυπηρετεί και είναι μια λογική κίνηση να τον νώσει στην αγορά. Αλλά να το βάλεις στην ουρά μιας εκπτωσιακής περίοδου που θα σου δώσουν τα ίδια ρούχα που σου δίναν την εκπτωσιακή περίοδο και όχι καινούρια σε αυτή την κατάσταση, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Έχει όλα τα ίδια. Προφανώς και καινούρια ρούχα και παλιά. Κάποιος για να υποφεληθεί πρέπει να το ψάξει. Ναι, ακριβώς. Αναλόγως στις ευκαιρίες που θα συναντήσουμε και τις ανάγκες που έχουμε τη δεδομένη στιγμή. Πιστεύω ότι η παλιά μόδα ξαναέρχεται πάλι και απλά τα προωθούν πιο φθηνά. Η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις περιοχών όπου οι ενδιάμεσες εκπτώσεις πραγματοποιούνται Μάρτιο, σε αντίθεση με την υπόλοιπη χώρα όπου οι εκπτώσεις το Μάιο αποτελούν θεσμό γνωστό στο καταναλωτικό κοινό. Το μόνο που κάνει είναι να μπερδεύει τον κόσμο. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή την Κυριακή που είμαστε υποτίθεται ανοιχτά λόγω δεκαημέρου, είμαστε νεκροί. Οι περισσότεροι δεν ανοίγουν. Και τότε, εκείνη την εποχή, μας ρωτάνε, θα είσαστε ανοιχτά την Κυριακή. Δηλαδή το γνωρίζουν για τότε μέσω της διαφήμισης. Αυτό δεν το γνωρίζουν. Αυτό μας έχει δείξει η δουλειά τα 2 τελευταία χρόνια.